Σε αναβρασμό είναι οι κάτοικοι της υπαίθρου του Ηρακλείου, με την ακρίβεια να έχει φτάσει στα ύψη και να πνίγει τους ανθρώπους. Σφίγγει ο κλοιός στην ενδοχώρα λόγω της απουσίας υποδομών υγείας, παιδείας και κοινωνικής ανάπτυξης. Όλα είναι ακριβά, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Τα κάψιμα, τα λιπάσματα. Έχουμε τελειώσει όλοι. Όλοι είναι τελειωμένοι. Οι κτηνοτρόφοι, η ίδια γεύση. Ζωοτροφές στα ύψη. Δεν μπορούμε. Κανείς δεν μπορεί. Τελειώσαμε. Οι αγρότες τελειώσαν τώρα. Να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Υπάρχει μεγάλη άνοδος στις τιμές, στα φάρμακα, στα λιπάσματα. Τα κόστη είναι υπέρογκα. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Το ίδιο δύσκολα και ακόμα χειρότερα από τις μεγαλοπόλεις είναι τα πράγματα στα χωριά, δηλώνουν οι πολίτες, αφού νιώθουν παραπεταμένοι από την κυβέρνηση. Καύσιμα, λιπάσματα, τέτοια δυνατούμε να καλλιεργήσουμε. Ναι. Αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι πιο οικονομική, γιατί ζοριζόμαστε όλοι με αυτό. Και επειδή έχουμε αυτό, δεν είναι πολλά τα έξοδα που καλλιεργούμε και που αυτό και δεν βγαίνουμε καθόλου. Ειδικότερα για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, το κόστος παραγωγής έχει σημειώσει τεράστια αύξηση. Το κόστος των ζωοτροφών γονατίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό αγροτών και κτηνοτρόφων. Πάρα πολύ ακριβά είναι εδώ, δουλειές δεν υπάρχουν, λάδι δεν βγάλαμε φέτος, άρα η χρονιά είναι δύσκολη. Καλύτερα ήταν πιο παλιά να πούμε. Όσο πάει, μας υποβαθμίζουν ή μας καταστρέφουν τελείως. Δεν φτάνει τα άλλα προβλήματα, να έχουμε και αυτά. Ταυτόχρονα οι ανάγκες των ηλικιωμένων δεν καλύπτονται εύκολα στην Ήπεθρο, σε αντίθεση με τις μεγάλες πόλεις όπου διαθέτουν όλες τις απαραίτητες παροχές εις διπλούν. «Δεν θέλουμε να ερημώσουν τα χωριά μας, βοηθήστε μας να τα κρατήσουμε ζωντανά», δηλώνουν.